Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, όπως άλλωστε κάθε βράδυ είναι η ροή του δελτίου μας. Σε κεντρικό επίπεδο, τι άλλο, η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, η συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν είναι το κυρίαρχο στοιχείο της ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφία η οποία δεν περιορίζεται ως διάσταση γεγονότος σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, αλλά είναι ένα από τα θέματα της παγκόσμιας ειδησιογραφίας, καθώς η ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχει αποτελέσει πολλές φορές στοιχείο ανάλυσης αλλά και ανησυχίας για την ισχύ της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Όλη η ιστορία έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον γιατί φαίνεται ότι η συνάντηση ήταν καλά προετοιμασμένη και έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάμε να δούμε το πρώτο σχετικό ρεπορτάζ της Δώρας Ασπρέα. Χείρα φιλίας έτεινε στον Τούρκο πρόεδρο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας το μήνυμα πως το επόμενο βήμα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας μπορεί να είναι η προσέγγιση για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ όταν οι συνθήκες οριμάσουν. Αρχικά, στις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή, καθώς ύστερα από 7 χρόνια συνέρχεται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας. Ένα γεγονός το οποίο νομίζω ότι από μόνο του σηματοδοτεί την πρόθεση των δύο χωρών μας να αναζητήσουν νέους δημιουργικούς δρόμους στις μεταξύ σχέσεις τους. Επισήμανε ότι στο διάστημα στο οποίο μεσολάβησαν αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες προκλήσεις που δεν γνωρίζουν σύνορα, με ειδική αναφορά στην τριετή πανδημία και έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης που προκάλεσε ενεργειακή, πληθωριστική και επισιτιστική κρίση, αλλά και μεγάλες φυσικές καταστροφές. Επίσης και στις περιφερειακές συγκρούσεις που εγείρουν σοβαρή ανησυχία. Αλλά και οι διμερείς μας σχέσεις γνώρισαν διακυμάνσεις, που κάποιες στιγμές τις απείλησαν επικίνδυνα και μαζί τους την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τους τελευταίους μήνες οι δύο χώρες βαδίζουν σε ένα πιο ήρεμο μονοπάτι. Αναφορικά με τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδος για την ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, η χώρα μας στηρίζει τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων στο πλαίσιο πάντα του ευρωπαϊκού κεκτημένου, ώστε να μπορεί η νέα γενιά της Τουρκίας, οι επιστήμονες, οι επιχειρηματίες, οι φοιτητές να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη. Επιπλέον, η Ελλάδα ζήτησε και εξασφάλισε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Τούρκων πολιτών και των οικογενειών τους να επισκέπτονται όλο το χρόνο για 7 μέρες 10 νησιά μας που είτε διαθέτουν προσφυγικές δομές είτε έχουν άμεσες προθυμιακές συνδέσεις με την Τουρκία. Είναι μια πρωτοβουλία με ισχυρό μήνυμα που δηλώνει και μια μεγάλη αλήθεια ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Όπως επίσης γέφυρες συνεργασίας και φιλίας αποτελούν και οι μειονότητες των δύο χωρών. Γιατί η ισονομία και ευημερία που εξασφαλίζει κάθε κράτος στις μειονότητές του βοηθά στην αμοιβαία κατανόηση και στον αλληλοσεβασμό. Από την πλευρά του, την πρόθεση της Τουρκίας να αναπτυχθεί περαιτέρω η θετική όθηση που υπάρχει ανάμεσα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξέφρασε ο πρόεδρος Ερντογάν σε δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε πως ένδειξη από την πλευρά της Τουρκίας αυτής της πρόθεσης αποτελεί πραγματοποίηση ύστερα από 7 χρόνια της 5ης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Αποτυπώνοντας περαιτέρω το κλίμα των επαφών, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε πως με τη διακήρυξη της Αθήνας περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας επιβεβαιώθηκε η βούληση για ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Πρότεινε μάλιστα οι δύο χώρες να πραγματοποιούν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο μία φορά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, προσθέτοντας ότι αυτό θα ήταν καλό και για τις δύο χώρες. Οι φιλικές σχέσεις και η καλή γειτονία με τη διακήρυξη των Αθηνών δείχνουμε σε ανώτατο επίπεδο τη βούλησή μας για τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι εργασίες σε αυτό το πλαίσιο θα μας χαροποιήσουν πάρα πολύ αν έχουν γόνιμα αποτελέσματα. Μετά τη συνάντησή μας, πιστεύουμε ότι το όγκος του διμερούς εμπορίου μας, που είναι στα 5 δισεκατομμύρια, θα ανέλθει στα 10 δισεκατομμύρια.
Κυρίες και κύριοι, όλη η συνάντηση έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας ιδιαίτερης ανάλυσης από το απόγευμα και μετά και στον Αθηναϊκό Τύπο. Διότι αυτό το οποίο ξέρουμε είναι η υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Με λεπτά και ουσιαστικά χαρακτηριστικά ισχυρίζεται η ελληνική πλευρά, το τονίζει όμως και η τουρκική πλευρά. Ένα ακόμη σχετικό ρεπορτάζ. Σε σχεδόν αδελφικό κλίμα κύλησαν οι δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι δύο ηγέτες διατράνωσαν σε όλους τους τόνους τη βούλησή τους οι σχέσεις των δύο χωρών να κινηθούν από εδώ και στο εξής σε ήρεμα νερά. Ενώ υπεγράφει και η διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσαν ότι οι όποιες διαφορές των δύο χωρών μπορούν να επιληθούν ειρηνικά, ενώ χαρακτηριστικές ήταν ειδικές αναφορές και των δύο. Οι διμερείς μας σχέσεις γνώρισαν διακυμάνσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι βαδίζουμε σε πιο ήρεμο μονοπάτι. Οφείλουμε να ζούμε ειρηνικά. Οφείλουμε να διατυπώνουμε τις διαφωνίες και αν αυτές επιμένουν να μην οδηγούν άμεσα σε κρίσεις. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υπερθεματίζει λέγοντας: Είμαστε δύο αδέλφια. Υπάρχει βούληση να λύσουμε τις διαφορές μας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε η χορήγηση επταήμερης βίζας σε Τούρκους πολίτες προκειμένου να μπορούν να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία στο μεταναστευτικό πρέπει να συνεχιστεί, λέγοντας πως η Ελλάδα στηρίζει την Τουρκία στις προσπάθειές της να χαλαρώσουν οι βίζες προς την Ευρώπη. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε επανεκκίνηση του διαλόγου στο Κυπριακό από εκεί που σταμάτησε το 2017, υπογραμμίζοντας τη διαφωνία Ελλάδας-Τουρκία στο θέμα αυτό και τονίζοντας ότι επόμενο βήμα μπορεί να είναι η προσέγγιση για συμφωνία για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σήμερα, 100 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης, υπογράφουμε διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας. Μια διακήρυξη την οποία είχε οραματιστεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η διακήρυξη που υπογράψαμε καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του διαλόγου μας. Με βάση αυτές τις παραδοχές θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Και η επόμενη φάση του διαλόγου, όταν οι συνθήκες οριμάσουν, είναι η προσέγγιση για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, που σύμφωνα με την Ελλάδα είναι η μόνη διαφορά που θα μπορούσε να τεθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε να κρατηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, χαιρετίζοντας το κλείσιμο του στρατοπέδου στο Λαύριο και υπογραμμίζοντας ότι συμφωνήθηκε να ανέβει στα 10 δισεκατομμύρια το διμερές εμπόριο, που τώρα είναι στα 5. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες που μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, την ίδια γεωγραφία, το ίδιο κλίμα και τον ίδιο πολιτισμό. Είναι φυσικό να υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα σε δύο χώρες, πόσο μάλλον σε αδέλφια. Το θέμα είναι να υπάρχει η βούληση για επίλυση. Θέλουμε να γίνει το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης, τόνισε ο κ. Ερντογάν υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας που να μην μπορεί να επιληθεί, αρκεί να κινηθούμε με καλή πίστη, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην γίνουμε από αυτούς που περνούν τη θάλασσα αλλά πνίγονται στο ποτάμι. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υποστήριξε ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση της πραγματικότητας στο νησί θα ωφελήσει ολόκληρη την περιοχή. Ενώ έκανε εκτεταμένη αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, λέγοντας: Μιλήσαμε για το δράμα στη Γάζα. Από την αρχή έχουμε πει ότι δεν εγκρίνουμε σε καμία περίπτωση να στοχοποιούνται άμαχοι. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα συμβάντα εξελίχθηκαν σε συλλογική τιμωρία του λαού της Γάζας. Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να σιωπά στα εγκλήματα πολέμου. Με τις τελευταίες εξελίξεις, η ίδρυση ανεξάρτητου κράτους είναι αναπόφευκτη. Ως Τουρκία είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το καθήκον μας ως εγκύτρια. Οι δύο ηγέτες πάντως δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στο ζήτημα της μειονότητας στη Θράκη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι ο προσδιορισμός της ιδιότητας της μουσουλμανικής μειονότητας καθορίζεται από την ίδια τη Συνθήκη της Λοζάνης. Εκφράζουμε τις προσδοκίες μας για τις απαιτούμενες από το διεθνές δίκαιο βελτιώσεις στην κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Η αύξηση της ειρήνης και της ευημερίας της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα και των ελληνικών μειονοτήτων στη χώρα μας θα επηρεάσει θετικά τις σχέσεις μας, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Παίρνοντας το λόγο για δεύτερη φορά, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: Για εμάς η Θράκη αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων. Αγωνιζόμαστε πάντα για να διασφαλίσουμε στην πράξη ίσες ευκαιρίες για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Ο προσδιορισμός της ιδιότητας της μουσουλμανικής μειονότητας καθορίζεται από την ίδια τη Συνθήκη της Λοζάνης. Χρέος δικός μας είναι αυτό το κλίμα της αρμονικής συνύπαρξης να διασφαλίσουμε και να το ενισχύσουμε. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθεί να εργάζεται νυχθημερών η κυβέρνηση.
Βέβαια, ταμεία θα γίνει αύριο και μεθαύριο και τις επόμενες μέρες και κυρίως θα δούμε το επόμενο διάστημα αν η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας θα συνεχιστεί από την γειτονά χώρα ή θα υπάρξει σεβασμός αυτού του οποίου υπόθηκε ότι υπογράφηκε σήμερα. Τώρα, πάμε να δούμε το περίφημο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Είχαμε βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής, σε επιμέρους όμως ρυθμίσεις, όχι στην ουσία, όχι στα δομικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου, το οποίο έχει προκαλέσει την αντίδραση των ελευθέρων επαγγελματιών. Περισσότερα και εδώ στο ρεπορτάζ. Βελτιώσεις σε επιμέρους ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου έφερε στο παραπέντε της ψήφισης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης με στόχο να καταστήσει πιο δίκαιο το νέο καθεστώς τεκμαρτής φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων. Οι τροποποιήσεις αφορούν στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης περιπτέρων, στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, δηλαδή στα ταξί, στα καφενεία σε μικρά χωριά, αλλά και στους ασφαλιστικούς συμβούλους. Στη δευτερολογία του στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε: «Ακούσαμε τις αντιδράσεις και σήμερα παρουσιάζουμε νομοτεχνικές βελτιώσεις, ανακοινώνοντας 4 εξαιρέσεις από το τεκμήριο. Έτσι, πρώτον, εξαιρούνται πλήρως τα καφενεία από το τεκμήριο σε χωριά κάτω από 500 κατοίκους και στα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Η δεύτερη παρέμβαση εξαίρεση αφορά στα περίπτερα, επειδή έχουν χαμηλά έσοδα. Μας έπεισαν στον διάλογο να υπάρξει μια ειδική εξαίρεση ως προς τον τζίρο τους. Η τρίτη αφορά στους ασφαλιστικούς συμβούλους που δουλεύουν με έως 2 εταιρείες. Και στα ταξί, όσοι έχουν μερίδιο ως 25% θα έχουν μείωση 50% στο τεκμήριο. Μιλάμε για περιορισμό της φοροδιαφυγής», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης και συνέχισε. «Προσδοκούμε να έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες 550 εκατομμύρια ευρώ». Παράλληλα, ο Υπουργός έστειλε 3 αυστηρά μηνύματα για ένταση ελέγχων στα μεγάλα ψάρια της αγοράς, για αποφασιστικές κινήσεις στο λαθρεμπόριο καυσίμων και για καθυστέρηση και καμία ανοχή σε σχέση με την εγκατάσταση των POS. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι εφ' εξής, ο ελεκτικός μηχανισμός δίνει το βάρος στη σύλληψη της φοροδιαφυγής που τελείται από τα μεγαλύτερα και τα μεγάλα ψάρια της αγοράς. Μια χρηστική αλλά πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τα στοιχεία του Αθηναϊκού Τύπου, η εφημερίδα Ημερησία είχε ένα αναλυτικό σχετικό ρεπορτάζ, από εκεί το έχουμε αλλιεύσει, έχουν πάρει φωτιά οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι οποίες τροφοδοτούν με αρχαία το πληροφορικό σύστημα, καθώς μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν οι αυξήσεις 3% στους συνταξιούχους, το επίδομα προσωπικής διαφοράς, η επιταγή ακρίβειας και γενικότερα διαφορές, οι οποίες θα είναι επί τα βελτίο, όπως ισχυρίζονται οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών. Φωτιά έχουν πάρει οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που τροφοδοτούν με αρχαία το πληροφοριακό σύστημα, καθώς μέσα στο επόμενο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθούν οι αυξήσεις 3% στους συνταξιούχους, το επίδομα προσωπικής διαφοράς, η επιταγή ακρίβειας στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και οι αυξήσεις πέμπτη και τελευταία δόση που απορρέουν από τον νόμο Βρούτσι για όσους έχουν διανύσει ασφαλιστικό βίο άνω των 30 ετών. Η εκκίνηση θα γίνει από την επιταγή ακρίβειας 150 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 18 Δεκεμβρίου σε 1.055.000 χαμηλοσυνταξιούχους που έλαβαν κύρια σύνταξη γύρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και το εισόδημά τους από κύριες συντάξεις δεν υπερβαίνει προφόρου τα 700 ευρώ το μήνα, 8.400 ευρώ το χρόνο, ενώ δεν πρέπει να έχουν προσωπική διαφορά ή αν έχουν να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Επίσης, θα δοθεί σε συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ, οι οποίοι έλαβαν προσυνταξιδοτική παροχή μηνός Οκτωβρίου του 2023. Επιπλέον, ταυτόχρονα με την πίστοση των αυξημένων συντάξεων για το 2024, θα διορθωθεί και μέρος των λαθών που έγιναν κατά την προηγούμενη καταβολή των αυξήσεων 7,75%. Υπενθυμίζεται ότι τέλος Ιανουαρίου 2023 είχε πιστωθεί η αναδρομική αύξηση 2 μηνών στις συντάξεις. Όμως, εκ παραδρομής περίπου 15.000 συνταξιούχοι δεν πήραν καθόλου αναδρομικά, ενώ άλλοι 500.000 έλαβαν διπλό αναδρομικό ποσό. Κατά τις πληρωμές, στο τέλος Δεκεμβρίου θα δει μεγαλύτερες αυξήσεις η ομάδα των 15.000 συνταξιούχων, ενώ τέλος Ιανουαρίου με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου θα γίνει ο συμψηφισμός για τη δεύτερη κατηγορία με χρεωστικό υπόλοιπο. Οι αυξημένες κατά 3% συντάξεις θα καταβληθούν στις 20 και στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ το επίδομα προσωπικής διαφοράς 100 έως 200 ευρώ θα δοθεί στις 21 Δεκεμβρίου.
δικαιούχοι του επιδόματος προσωπικής διαφοράς είναι περίπου 742.772 συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν θα δουν ζεστό χρήμα στη τσέπη, αλλά αυξήσεις μόνο στα χαρτιά, καθώς διατηρούν προσωπική διαφορά, η οποία θα συμψηφίζεται με τις αυξήσεις έως ότου μηδενιστεί. Το επίδομα είναι ανάλογο της κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος κύριων συντάξεων. Καλησπέρα στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη Παργινό. Είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε πρώτα απ' όλα την επίσκεψη του Ταγί Περντογάν, αυτό το σύμφωνο που υπογράφει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και τα καλά λόγια τα οποία υπόθηκαν ανάμεσα στους δύο ηγέτες για τις σχέσεις των δύο χωρών. Με συναδέλφους να σχολιάζω τον αθηναϊκό τύπο Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ότι έχουμε να κάνουμε μια μετάλλαξη του Ταγί Περντογάν. Ο σκληρός Ταγί Περντογάν εμφανίστηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα με τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει? Εγώ θα σου υπενθυμίσω την φράση που είπε ο Λαοκόων, ένας από τους τρόεσιερείς του Απόλλωνα, όταν είδε να μπάζουν μέσα στα τείχη της Τρίας τον Δούριο Ήπειρο. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Μάλιστα. Ωραίο. Αυτή η φράση, Σπύρο, ήταν για ένα άλλο πόλεμο, τον Τροϊκό, ο οποίος δεν έγινε για τα μάτια κάποιας ωραίας γκόμενας που την έλεγαν Ελένη και την έκλεψε κάποιος ωραίος πρίγκιπας που τον έλεγαν Πάρη. Έγινε για το ποιος θα ελέγξει το Αιγαίο. Άρα μετά από πάρα πολλές, πώς να το πω, πάρα πολλούς αιώνες επανερχόμαστε στο Αιγαίο. Καταρχήν να υπενθυμίσουμε, φίλτατε Σπύρο, ότι στη διπλωματία δεν έχουν σημασία αυτά που λέγονται και γίνονται δημόσια, αλλά αυτά που συμφωνούνται πίσω από το παραβάν. Αυτό συνέβαινε πάντα στην ιστορία και θα ήταν πρωτοφανές, αν όχι και παράδοξο, να μην συνέβη και σήμερα κατά την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου. Να παραδεχτούμε επίσης ότι η Τουρκία είναι γεωπολιτικά αναβαθμισμένη χώρα ως περιφερειακή δύναμη και αυτό το οφείλει στον Ερντογάν. Και παρά τα όποια αισθήματα εμείς οι Έλληνες έχουμε γι' αυτόν. Να παραδεχτούμε επίσης ότι οι μικρασιατικές ακτές δεν είναι πια Ελλάδα. Άρα το Αιγαίο δεν μπορεί να είναι μια κλειστή θάλασσα όπως πολλοί στην Ελλάδα θέλουν να φαντάζονται. Στην Ανατολική Μεσόγειο ανά τους αιώνες έχουν συγκρουστεί πολλοί και πολύ μεγάλοι πολιτισμοί, στρατοί και αυτοκρατορίες. Σωστά. Οι σύμμαχοί μας και οι εταίροι μας, Σπύρο, θέλουν για τους δικούς τους λόγους να έχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ευρύτερη Μεσόγειο, την Ανατολική. Άρα Ελλάδα και Τουρκία είναι γεωστρατηγικά, πολιτικά καταδικασμένες να τα βρουν. Το ερώτημα είναι, φίλε μου, το πώς και το πότε. Να προσθέσουμε ότι αυτή η περίφημη διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας ανάμεσα στις δύο χώρες που σήμερα υπέγραψαν οι δύο ηγέτες είναι αναμφίβολα ένα αισιόδοξο μήνυμα μετά από τα 100 χρόνια της συνθήκης που υπέγραψαν στη Λοζάνη ο Βενιζέλος και ο Ινωνού. Επίσης, φίλε μου, να πούμε το εξής, ότι η διακήρυξη δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία δεσμευτική για τα μέρη κατά το διεθνές δίκαιο και καμία πρόνοια της διακήρυξης αυτής δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παράγει νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα μέρη που την υπογράφει. Είναι σαφές, είναι σαφές. Από εδώ και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα. Ήταν σαφές. Το επόμενο βήμα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας μπορεί και πρέπει να είναι η προσέγγιση για υιοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αν ακούσουμε τον κύριο Ερντογάν ή μάλλον αν το διαβάσουμε στην καθημερινή της προηγούμενης Κυριακής είχε πει ότι αφού ρε παιδιά θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, γιατί να πάμε μόνο για υφαλοκρηπίδα και για ΑΟΣ για να μην βάλουμε και άλλα θέματα μαζί. Χρησιμοποίησε την φράση, τον όρο αλληλένδετα. Και είπε και κάτι άλλο. Εμείς δεν θα σας επιτεθούμε αν δεν μας επιτεθείτε. Όμως αυτός θεωρεί επίθεση το ότι υπάρχει στρατός σε ορισμένα νησιά. Μάλιστα. Άρα είναι σαφές. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Επίσης, αναφέρθηκε στο κλείσιμο του καταβλισμού του Λαβρίου, που κατά την Τουρκία ήταν καταβλισμός Κούρδων τρομοκρατών. Και χρόνια. Είναι ένα θέμα χρόνιο. Ακριβώς. Ανάμεσα στις δύο χώρες. Ήταν καρφάρα, πεταλοκάρφι αυτό. Σωστά. Κάποτε έλεγαν ότι εκεί εκπαιδεύονται οι Κούρδοι αυτονομιστές. Ναι.
αναφέρθηκε στην τουρκική μειονότητα στη Θράκη για να εισπράξει άμεσα την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι ο προσδιορισμός της μειονότητας καθορίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης με τον κύριο Ερντογάν να μην δίνει συνέχεια στην τοποθέτηση αυτή. Μάλιστα. Ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος εξωστρεφής, ό,τι έχει στην καρδιά το και στα χείλη και τα λέει. Γιατί δεν είπε τίποτα? Γιατί είναι και έξυπνος και ξέρει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα συζητηθεί στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Κάτι το οποίο η Ελλάδα το έχει συνδέσει, ή καλύτερα το έχει ταυτίσει με την πρόοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Άρα είναι σε μια γωνιά τώρα αυτή την περίοδο που έχει την ανάγκη της Ελλάδας. Κάτι το οποίο σχολιάζεται απόψε πάρα πολύ βαριά από τους συναδέλφους μας και από νομικούς κύκλους με ειδικότητα στο διεθνές δίκαιο είναι η φράση που είπε ο κύριος Ερντογάν. Είμαστε γειτονικές χώρες που μοιραζόμαστε, ακού το ρήμα, μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα και είναι αρκετά φυσικό να υπάρχουν προβλήματα, πόσο μάλλον σε δύο αδέλφια. Δεν υπάρχει πρόβλημα τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορεί να λυθεί. Αισθανόμαστε ικανοποιημένοι που έχει τέτοια αντίληψη και ο Μητσοτάκης. Όπως δύο αδέλφια μοιράζονται την περιουσία του πατέρα τους, το ίδιο μπορεί να σκεφτεί και ο κύριος Ερντογάν, ότι εμείς μοιραζόμαστε την θάλασσα του Αιγαίου. Οπωσδήποτε και κατά τη δική μου προσωπική προσέγγιση, αναμφίβολα και σαφέστατα, έχει δικαίωμα στο Αιγαίο. Δεν μπορεί να παγορεύσει τον Τούρκο να μην ψαρεύει, να μην πάει στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα όμως, το μοιραζόμαστε είναι μια έννοια που πρέπει να εξηγηθεί. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ανάλυση. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Καλησπέρα σας. Είμαστε στη δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια είδηση από την τοπική μας πραγματικότητα. Και είναι ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που έγινε αργά χθες το βράδυ σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, το οποίο τραυματίστηκε ένα νέο παιδί, το οποίο εργαζόταν ως delivery σε μια επιχείρηση. Λεπτομέρειες και στοιχεία στο ρεπορτάζ της Δώρας Πρέα. Οδηγός δικύκλου, εργαζόμενος σε ταχυμεταφορές delivery σε κατάστημα εστίασης, περίπου 55 χρόνων σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο στην περιοχή Τρία Γεφύρια. Ο τραυματισμός ήταν αρκετά σοβαρός, όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του αναβάτη της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μοιραίο τραύμα, έσπασε το πόδι του και έχοντας χτυπήσει στο πρόσωπο θλαστικά τραύματα. Στα πλάνα τα οποία εξασφάλισε και δημοσιεύει Κέρκυρα σήμερα, φαίνεται ο οδηγός του δικύκλου να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου και στη συνέχεια να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και πρόεδρος του Συνδικάτου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού, Σταμάτης Πελάης, αναφέρθηκε στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στις ταχυμεταφορές και στους κινδύνους στο χώρο δουλειάς τους. Καλούμε τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό να οργανωθούν στο Συνδικάτο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού. Εκεί είναι ο χώρος, ο φυσικός χώρος, στον οποίο πρέπει να ενταχθούν. Και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας, να διεκδικήσουν αύξηση του εισοδήματος, να διεκδικήσουν αυτά που πραγματικά τους ανήκουν και βέβαια να περιοριστεί ο κίνδυνος, ο οποίος είναι μεγάλος, είναι τεράστιος και επανειλημμένα έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα, κυρίως λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας, αλλά και της πίεσης που υπάρχει με το μειωμένο προσωπικό να βγουν γρήγορα οι παραγγελίες, να υπάρξει κίνηση ακόμα πολλές φορές και με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι αντίξωες, και παρότι δεν θα έπρεπε να κινούνται με αντίξωες καιρικές συνθήκες τα delivery, τα μηχανάκια κτλ., αντιθέτως κινούνται και χωρίς επιπλέον μέτρα προστασίας. Άρα λοιπόν στην οργάνωση και στον αγώνα και στη διεκδίκηση κρίνεται και η ασφάλεια και το εισόδημα και η ζωή όλων μας.
Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο για τη μεγάλη υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μπορεί να μην έχουμε εμφανείς εικόνες, αν και η Νότια Κέρκυρα είναι μια τραγική εικόνα αυτή την οποία αντικρίζει κανείς επισκεπτόμενος διάφορα χωριά και οικισμούς και σημεία στα οποία υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων. Ωστόσο, η νέα Δημοτική Αρχή, η εκλεγμένη πιο σωστά Δημοτική Αρχή του Κεντρικού Δήμου της Κέρκυρας, κάνει διάφορες επαφές και συζητήσεις, καθώς θεωρεί πολύ μεγάλο στοίχημα και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την ανακύκλωση και τη διαχείριση σε μια βάση οικονομικότερη. Πάμε να δούμε τώρα τον κύριο Σπύρο Νεράτζη, ο οποίος έχει εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλος με την παράταξη του Στέφανο Πουλημένου. Σήμερα είχαμε μια συζήτηση, η Μερίδα την ονόμασαν, από επαγγελματικούς φορείς της εστίασης για τα απορρίμματα. Με απότερη επιδίωξη τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των απορριμμάτων στον αστικό ιστό της πόλης, σε πρώτη φάση με τους επαγγελματίες οι οποίοι παράγουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων, στελέχη της νέας δημοτικής αρχής με επικεφαλής τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο, συναντήθηκαν το μεσημέρι με μέλη του Συλλόγου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας στο εντευκτήριο της αναγνωστικής εταιρείας. Μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ο παριστάμενος Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Νεράντζης σημείωσε ότι η νέα Δημοτική Αρχή επιθυμεί να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων και τελικά το κόστος, κυρίως όμως να προωθήσει αλλαγή νοοτροπίας και την καλύτερη στάση του συνόλου των πολιτών απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η συζήτηση ήταν μόνο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και μόνο για τους κλάδους τους, γι' αυτό απευθυνόμαστε στον κάθε φορέα ξεχωριστά, γιατί ο κάθε κλάδος έχει μια ειδική αντιμετώπιση που πρέπει να έχει μάλλον για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σωστά. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε ποσοστά, να έχουμε νούμερα ή εξυπηρέτηση ή να κρύψουμε τα απορρίμματά μας. Ο στόχος είναι να τα διαχειριστούμε σωστά, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο συμπολίτη μας και στον ίδιο μας τον εαυτό. Και απευθύνεστε λοιπόν σε επαγγελματικούς κλάδους οι οποίοι παράγουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Ακριβώς. Βεβαίως, μετά τους μεγάλους παραγωγούς, όπως τους λέμε στη διαχείριση των απορριμμάτων, θα απευθυνθούμε και στους συλλόγους, στα τοπικά συμβούλια και στους πολίτες. Για να αντιμετωπίσουμε. Ξεκινάμε όμως με τους μεγάλους παραγωγούς, γιατί το στίχημα της Δημοτικής Αρχής είναι η αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων με τέτοιο τρόπο που να μπορούμε να έχουμε έσοδα και να μην τα χρησιμοποιούμε όλα τα έσοδα του Δήμου στην καθαριότητα. Είναι ένα πλήγμα μεγάλο και θα προσπαθήσουμε να το μειώσουμε. Ένα άλλο πολύ μικρό αλλά πάρα πολύ σημαντικό είναι που προέκυψε σήμερα και ήταν κοινός στόχος όλων μας, δεν χρειάζεται ούτε νόμοι ούτε επιβολές ούτε τίποτα, ότι τα καταστήματα εστίασης θα προμηθευτούν όλοι καρότσι. Τα απορρίμματα δεν θα πάνε όλα σε μία σακούλα. Θα πάνε σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις για να μειώσουμε το βάρος της κάθε σακούλας ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να την σηκώσει να και την τοποθετήσει στο καρότσι ώστε ακριβώς να την μεταφέρει. Ακριβώς. Όπως συνομολογήσαμε όλοι ότι θα πρέπει τα χαρτόνια να διαλύονται για να μην πιάνει χώρο στο απορριμματοφόρο που θα περνάει να τα πάρει. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι σε κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστεί να περνάμε και τρεις φορές την ημέρα, γιατί μπορεί να μην έχουν αποθηκευτικό χώρο για να τα φυλάξουν. Σωστά. Και να μην βγαίνουν στους κάδους. Γι' αυτό το εντοπίσαμε εκεί. Όπως και σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις δεν περνάει, επειδή είναι μικροί οι δρόμοι, δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, το μικρό αυτοκίνητο του Δήμου, που και εκεί υπάρχει λύση. Και σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες θα βρούμε τη λύση και εκεί. Ο στόχος θα είναι λοιπόν να εκτρέψουμε όλα τα απορρίμματα από τις επιχειρήσεις, από το δίχτυο των κάδων. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση της χωροθέτησης αεολικού πάρκου στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Διαποντίων Νήσων αποτελεί αντικείμενο μιας πολύ μεγάλης συζήτησης. Και δικαίως. Οι πάντες λένε ότι είναι λάθος χωροθέτηση και ότι το Υπουργείο, παρά το γεγονός ότι επιμένει, στην πραγματικότητα υπονομεύει την ανάπτυξη και όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν τα Διαπόντια νησιά. Ανακοίνωση για το όλο θέμα έχει βγάλει η παράταξη της κυρίας Μαρίας Δρίκ, η οποία μίλησε σχετικά το ΣΤΑΡ και τη Δώρα Σπρέα. Σοβαρές επιφυλάξεις εξέφρασε η νεοεκλεγήσα Περιφερειακή Σύμβουλος επικεφαλής του Συνδυασμού Μένουμε Ιόνιο, Μαρία Δρύ, σχετικά με τον σχεδιασμό εγκατάστασης αιωλικού πάρκου στη θαλάσσια περιοχή των Διαποντίων.
Η κυρία Δρύ σημείωσε αρχικά ότι οι υποσχέσεις του 2010 για οικονομικότερο ρεύμα μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν έγιναν πράξη, ενώ ανέφερε και μια σειρά από περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους για τους οποίους διαφωνεί με το συγκεκριμένο σχεδιασμό, δηλαδή με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε σταθερή και όχι σε πλωτή βάση στη θάλασσα και σε μικρή απόσταση από τις ακτές των νησιών. Μας δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί προβληματισμοί, γιατί όταν το 2010 ξεκίνησε η πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα και να δίνονται επιχορηγήσεις για όλα αυτά, είδαμε μετά από 12 χρόνια το ρεύμα να παίρνει αυξήσεις μέχρι και 400%. Άρα λοιπόν προβληματιζόμαστε και λέμε αυτή τη στιγμή το να γίνει ένα πάρκο στα διαπόντια νησιά, ποιος θα επωφεληθεί από αυτό, γιατί να γίνει. Αφού βλέπουμε ότι αυτά τα εκμεταλλεύονται κάποιες εταιρείες οι οποίες παίρνουν τις επιχορηγήσεις και μετά καθορίζουν τις τιμές σύμφωνα με το δικό τους κέρδος και όφελος και όπως καταλαβαίνετε τη ζημιά την πληρώνει ο καταναλωτής. Αυτό ήταν το ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Μετά περιβαλλοντικά εκεί είναι ένα μέρος στα διαπόντια το οποίο είναι πάρα πολύ ρηχά τα νερά. Αναπαράγονται τα ψάρια, άρα και για το οικοσύστημα αλλά και για τους ψαράδες οι οποίοι μετά μπορούν και αλλιεύουν στη γύρω περιοχή είναι σημαντικό και η ζημιά θα είναι τεράστια. Για την ενδοεπικοινωνία των νησιών, γιατί είναι μεταξύ τους, άρα ουσιαστικά θα χωρίσουμε και τα νησιά. Και όλο αυτό γιατί εκεί τα νησιά είναι ρηχά και το κόστος κατασκευής αυτού του αιωλικού πάρκου, γιατί δεν θα είναι πλωτό αλλά σταθερό, θα είναι πάρα πολύ μικρότερο. Άρα για ακόμη μια φορά θα εκμεταλλευτεί την επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κατασκευαστής, θα φτιάξει όπου τον βολεύει το πάρκο, όμως εκεί η τοπική κοινωνία και τα διαπόντια και όλο το νησί της Κέρκυρας και ο νομός δεν θα έχει κάτι να κερδίσει από αυτό. Όλο αυτό γίνεται προς όφελος μιας εταιρείας η οποία θα πάει να εγκαταστεί στο πάρκο της εκεί και μετά ο καταναλωτής και η περιοχή η οποία θα το επομιστεί όλο αυτό το βάρος το περιβαλλοντικό δεν θα έχει κάτι προς όφελος. Άρα σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν στηρίζουμε τη συγκεκριμένη πράσινη επένδυση η οποία σίγουρα δεν είναι ούτε επένδυση αλλά ούτε και πράσινη και γι' αυτό το λόγο είμαστε ενάντια και θα σταθούμε δίπλα στους κατοίκους των τριών νησιών. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε μια κινητοποίηση την οποία οργάνωσε σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Κέρκυρας. Έχει να κάνει προφανώς με το γνωστό, πολύ γνωστό ζήτημα της τιμής του ελαιολάδου και όχι μόνο, έχει να κάνει και με την επιδότηση του ελαιολάδου και με άλλα ζητήματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ και εδώ η Δώρα Σπέα. Έχοντας συζητήσει τα οξυμένα και χρονίζοντα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Κέρκυρας αποφάσισε να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις που εξελίσσονται πανελλαδικά. Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι οι μεταβολές των καιρικών συνθήκων είχαν ως συνέπεια η φετινή χρονιά να εξελίσσεται σε μια από τις δυσκολότερες όσον αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια εξαιτίας της ακαρπίας. Την ίδια ώρα οι ενισχύσεις των ελαιοπαραγωγών περικόπτονται, ενώ το κόστος παραγωγής αυξάνεται. Στο Start μίλησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλογών Κέρκυρας, Μάριος Αρμενιάκος. Σήμερα ήταν το πρώτο βήμα μιας πανελλαδικής όμως κινητοποίησης για την ελιά, μια παράσταση διαμαρτυρίας. Από εδώ και πέρα έχουμε μία κλιμάκωση. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, αλλά αντιμετωπίσιμα αν υπάρχει πολιτική βούληση. Δηλαδή, αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο της ακαρπίας, συν το αυξημένο κόστος παραγωγής. Η ακαρπία η οποία δεν επιδοτείται από τον ΕΛΓΑ για κανένα λόγο, πουθενά με το καταστατικό που έχει ο ΕΛΓΑ, συν το γεγονός ότι αυτή η λίγη παραγωγή που υπάρχει, το κόστος παραγωγής είναι τέτοιο που δεν είναι εύκολο πλέον οι μικρομεσαίοι αγρότες να μπορούν να πάνε να έχουν τη συγκομιδή όπου έχουν. Εδώ στην Κέρκυρα το φαινόμενο της ακαρπίας ήρθε και σε εμάς, γιατί η Κέρκυρα φέτος ήταν περιοχές που θα έπρεπε να έχουν καρπό. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων έχει προγραμματίσει να συμμετάσχει στις 10 του μήνα στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων για την περαιτέρω οργάνωση και κλιμάκωση και επίσης καλούμε τους μικρομεσαίους αγρότες και τους υπόλοιπους να έρθουν να συμμετάσχουν και αυτοί στην κινητοποίηση στις 15 του Δεκέμβρη στις 6 ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο
για τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι συνολικά αντιλαϊκός και, με, και αν, όσον αφορά τους αγρότες. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πρώτον, πρέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να αλλάξει. Εμείς διεκδικούμε για την ακαρπία της ελιάς 200 ευρώ τουλάχιστον αναθρέμα, να συμπεριληφθεί λοιπόν δηλαδή και η ακαρπία, να υπάρχει σωστή και ολοκληρωμένη δακοκτονία. Πέρσι θυμίζω ότι η τελευταία δόση δεν είχε γίνει. Ναι, ναι, σωστά. Γιατί δεν βρήκαν, δεν φτάσαν. Επίσης, να διευκρινίσουμε και να κάνουμε σαφές το εξής, ότι οι αγρότες θέλουν κατώτατες εγγυημένες τιμές, αλλά και προσιτές τιμές για τους εργαζόμενους και τα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Και το επίσης σοβαρό είναι να συνδεθεί επιτέλους η επιδότηση με την παραγωγή. Κυρίες και κύριοι, το προσεχές Σάββατο, ο Σύλλογος Σαν Τζιάκομο είναι ένας από τους δύο συλλόγους των κατοίκων της παλιάς πόλης Χέρκυρας, που οργανώνει μια χριστουγεννιάτικη βραδιά, στην πραγματικότερα απογευματινό, στην πλατεία Δημαρχείου. Λεπτομέρειες και στοιχεία για αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι ένα ανοιχτό προσκλητήριο προς κάθε Κερκυραίο, έχει δώσει μιλώντας σωστά το πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Μακρύς. Του Αγίου Γιορτή με Μέλη είναι η εκδήλωση την οποία διοργανώνει στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου στην πλατεία Δημαρχείου ο πολιτιστικός σύλλογος Σαν Τζιάκομο με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Η γιορτή αποτελεί μια επαιτειακή δράση για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ενώ η πρωτοβουλία της γιορτής είναι του Σπύρου Παϊπέτη, πρωτεργάτη της εγγραφής του στοιχείου Τηγανίτε Σταγιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2021. Στο Start μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Σαν Τζιάκομο, Αλέξανδρος Μακρύς. Αυτή η γιορτή θα είναι το Σαββάτο 6 με 8-9 περίπου το βράδυ. Θα γίνει μια παρουσίαση του ντοκιμαντέρ του βραβευμένου «Οι Τηγανίτες» της Κέρκυρας. Και μέσα στο χρόνο αυτό θα γίνουν αφηγήσεις για το έθιμο της Τηγανίτας από κείμενα τριών διαφορετικών κερκυραίων λογοτεχνών, τα οποία θα αφηγηθεί ο Πέτρος Ογάλιας, που έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση, επιμέλεια, και η Αλίκη Κατσαρού, που είναι του συλλόγου μας. Θα παρουσιαστεί αυτό το ντοκιματέρ, θα προσφέρονται τηγανίτες, λουκουμάδες δηλαδή, και το παραδοσιακό το ζεστό κρασί το δικό μας, και ελπίζουμε ο κόσμος να περάσει καλά, γιατί αυτό είναι και ο σκοπός της. Από εδώ και πέρα γιορτάζουμε. Θέλουμε η φετινή εκδήλωση, επειδή είναι και πιο πλούσια, να έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση και είναι με αγάπη προς τον κόσμο. Από εδώ και πέρα γιορτάζουμε, επαναλαμβάνω. Μιλάμε πάντοτε για το καλό και ελπίζουμε ότι θα ανταλλάξουμε ευχές με όλους. Είναι προπαραμονή του Αγίου. Να είμαστε καλά και να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη ρεπορτάζ, το οποίο αφορά όμως και αυτό το εορταστικό κλίμα, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και εξελίσσεται και αναπτύσσεται και το οποίο βεβαίως έχει να κάνει και με την αγορά, με τα καταστήματα. Το εορταστικό ωράριο από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Αγρέμη. Αλέγρι. Σε εφαρμογή θέτει ο Εμπορικός Σύλλογος της Κέρκυρας το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, στο οποίο περιλαμβάνεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις Κυριακές παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Ο κύριος Αλέγρης υπογραμμίζει πάντως πως ο Εμπορικός Σύλλογος της Κέρκυρας διατηρεί την πάγια θέση του σε σχέση με την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας. Το ωράριο ξεκινάει από την παραμονή του πολιούχου μας, του Αγίου Σπυρίδωνα, που είναι τις 11 του μήνα, το οποίο ξεκινάει από το πρωί τις 9 μέχρι τις 2.30 και τα απογεύματα από τις 5 μέχρι τις 9. Αυτό ακολουθείται από τις 12 του μήνα μέχρι τις 31 12 του, μέχρι που κλείνει ο χρόνος. Αποφασίσαμε την Κυριακή 17 του μήνα να είμαστε ανοιχτοί. Προαιρετικά όμως πάντα. Προαιρετικά, ναι, αλλά και ένας άλλος λόγος είναι ότι η κυρία Σπρέα είναι ότι δεν θέλουμε να αφήνουμε και
ελεύθερο το έδαφος έτσι ώστε να ανοίγουν μόνο οι πολυεθνικές εις βάρος εμάς των μικρών. Γιατί σας λέω, χρόνος υπάρχει για να μπορέσει ο πελάτης των εμπορικών καταστημάτων μας να κινηθεί στην αγορά και να κάνει τις αγορές του. Χρήμα όμως δεν υπάρχει και αυτό είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε. Σύμφωνα με τον κύριο Αλέγρη, οι καταναλωτές πρέπει να εμπιστεύονται και να επιλέγουν τα εμπορικά καταστήματα της Κέρκυρας, τα οποία διαθέτουν μεγάλη ποικιλία αγαθών σε πολύ καλές τιμές. Θέλω να καλέσω το καταναλωτικό κοινό τους Κερκυραίους, φίλους και φίλες, να στηρίξουν τα καταστήματα της γειτονιάς, τα καταστήματα τα κερκυραϊκά, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Να ξέρετε ότι τα καταστήματα έχουν πάρα πολύ καλές τιμές, έχουν πάρα πολύ καλά προϊόντα, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σταθούμε και να στηρίξουμε την τοπική μας αγορά. Είναι δύσκολες ημέρες. Έχω ξαναπεί ότι τα χρήματα τα οποία παίρνουν, που μπαίνει σε ένα νοικοκυριό, δεν φτάνει παραπάνω από τις πρώτες 18 μέρες του μήνα. Γι' αυτό και έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα έχουν πέσει όλες στο κενό. Έχουμε δώσει λύσεις, έχουμε προτείνει, έχουμε καθίσει σε τραπέζες να συζητήσουμε. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται. Σας θυμίζω το νομοσχέδιο που καταθέτεται σήμερα, ότι ήδη και σε αυτό ήμασταν παρόν. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως και σήμερα την προσεγγίσαμε, την καταγράψαμε, όπως πάντα, με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού και οι διαφημίσεις. Σε πολύ λίγη ώρα, ξανά μαζί, στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Ο κύριος Σπύρος Νεράντζης, επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερκυραίων σήμερα και επίσης επανεκλεγής στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει από 1η του 2024. Νομίζω η συζήτηση θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μαζί του, καθώς το κεφάλαιο των απορριμμάτων είναι ένα κεφάλαιο που ο ίδιος γνωρίζει και με τον νέο εκλεγέντα δήμαρχο της Κέρκυρας, τον κύριο Πουλημένο, προσεγγίζουν με επαφές και συναντήσεις όλο το τελευταίο διάστημα. Ηλιοφάνεια αλλά και χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αύριο Παρασκευή στην Κέρκυρα. Μόνο το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί βόρειο ένταση 3 μποφόρ, ενώ από νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς κλιμακούμενης έντασης έως 4 μποφόρ. Το βράδυ θα γυρίσουν σε ανατολικούς στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση τόσο ως προς τις ελάχιστες, όσο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, κειμενόμενη από μόλις 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα υποχωρήσουν, κειμενόμενα από 51% έως 89%.